Γεια σα, ομάδα. Λαμπρό είστε εδώ και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα FIFA 23 βίντεο. Είναι ένα βίντεο content time. Πάμε να δούμε τι νέο έχουμε. Αν και ξέρουμε τον παίκτη που θα δούμε σήμερα, σαν footballer. Και θα είναι ο Bamford. Να Bamford τη Leeds. Ο οποίο είναι default του κάρτα 85 που θα καφτάρουμε είναι 3-3. Εντάξει, πολύ μετρία κάρτα 85 rating. Να δούμε τι ζητάει. Ζητάει φθηνό μισή και αυτό, 82 rating μόνο. Ζητάει μια team of the week και έναν παίχτη από την Αγγλία. Τίποτα, πάμφινο. Είναι ωραίο που συγκεκριμένε κάρτε είναι πολύ φθηνέ για να τι ώστε να πα κατευθείαν στα objectives και να πα την αναβαθμισμένη εκδοχή του. Πολύ καλό. Θα δούμε στα live αν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε το refresh του campaign και, τα, και των υπολείπων φυσικά. Δεν βλέπω κάτι. Βαλάνε χειρό. Βαλάνε χειρό. 87 plus base or world hero player pick. Ένα έχουμε διαθέσιμο να κραφτάρουμε τη ζητάει ο oh. 84, 85 και 86 ομάδα με μια 87 κάρτα μέσα και team of the week. Πάει το φόντερ στον Κρόιφ. Όχι βέβαια ότι μου έχει μείνει κάποια κάρτα για να το βάλω σε αυτό το SBC, αν και θέλω να το κρατάρω Κάτι άλλο δεν νομίζω να υπάρχει. Όχι δεν βλέπω κάτι άλλο. Κάποιο icon ίσως όχι. Θα είναι ο Κρόιφ, μια χαρά είναι. Να δούμε τώρα στο objective τι συντάει ο Μπάνφροντ για να γίνει 88. Θέλει ένα goal σε 4 διαφορετικά παιχνίδια χρησιμοποιώντα τον footballer Μπάνφροντ των SBC προφανώ, σε squad battles με semi, pro difficulty ή rivals. Πανεύκολο. Και απλά να σκοράσει ένα goal. Δεν θέλει καν ούτε φινές, ούτε outside τίποτα. Απλά ένα goal. Να δούμε τον 88η Μπάνφροντ. 4-3. Κακό το 3 Wickford, πάρα πολύ κακό. Έχει βέβαια 99 dribbling από ό,τι βλέπω. Ναι, είναι τρομερό το dribbling του. Είναι 99 δεν γίνεται καλύτερο έχει ένα ok shooting, το pace του φαίνεται καλό και έχει ένα αργό acceleration 83, 95 sprint speed, έχει καλό stamina, από shooting traits έχει finesse shot, πες μου ότι έχει outside, δεν έχει outside. Μπορεί outside foot shot και με 3 weak foot δεν τον βάζω στις κάρτες που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ή θα ήθελα να χρησιμοποιήσω. Για φιλιάθλους της Leeds ξεκάθαρα αυτό το objective και για άτομα που παίζουν με ψηλά στράκια στην ομάδα τους εφόσον θέλουν να τον δοκιμάσουν κιόλα. Για μένα το 3 weak foot είναι απαγορευτικό, Τώρα στα chemistry προφανώ και υπό άλλε συνθήκε θα του προτείναμε το engine για να πάρει το boost, το dribbling λόγω του ύψου κιόλα και το ότι είναι πιο αργό επιθετικό. Θα το βάλουμε το hunter. Θα προτείνω hunter για πιθανό να το δοκιμάσει να μπουστάρουμε λίγο το shooting και το pace του προφανώ και το acceleration να πάμε λίγο πιο πάνω. Τι άλλο έχουμε στα objective, έχουμε. Όπα, plate ball, dajuma, footballer. Dajuma 4-4, high medium. 87 rating, έχει ωραίο dribbling και 90, όλα είναι 90 τα stats. Ωραίο shooting, ωραίο pace. Έχει φινέσο, δεν έχει outside. Όχι, δεν έχει. Για να πάρουμε τον Ταντζούμα, πρέπει να παίξουμε εδώ κάποια drafts από ό,τι βλέπω. Είτε offline είτε online. Squad Battles. Μα δίνει κάποια πακέτα επιμέρου σαν μέσα. Και κάποιε άλλε κάρτε. Magnidi 87. Μπαχέμπρι, Μπαχέμπρι δεν ξέρω πώ προφέρεται. Magnidi 5 skill moves, εννοείται. 4 weak foot, 87 rating, 92 dribbling. Ο Bahebri 4 skill moves, 5 Wickfoot. LW, 92 tripling και εκείνο, έχει καλό pace. Ωραίο objective και αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Όχι. Αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το content για σήμερα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται ο Bamford και αν θα ασχοληθείτε με το δικό του objective, αν θα κραφτάρετε το hero player pick. Και μέχρι την επόμενη φορά, ομάδα, καλό grind.